Κατά τη ταυτότητά μου είναι Ραχέλ Λολίτα Χασίδ και τώρα Άντζελ. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 37 και ζούσα εκεί με τον μπαμπά τη μαμά σε ένα πολύ ωραίο σπίτι μέσα στα τριαντάφυλλα. Ήταν φημισμένο το σπίτι για τις τριανταφυλιές του. Στο κάτω όροφο έμενε η οικογένεια Άλβο και στο πάνω όροφο μέναμε εμείς. Το διαμέρισμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο και είχε ένα χώρο κλειστό όπου η μαμά μου είχε μαζέψει όλα τα χαλιά, πορσελάνες, κρύσταλλα, σημικά της μακαρίτσα της γιαγιάς μου για όταν θα παντρευόντουσαν τα αδέλφια του μπαμπά μου. Το 1940 στην Ιταλική εισβολή ο μπαμπάς μου ήταν πολύ ανήσυχος. Θυμάμαι που βάλανε χαρτιά μπλε στα τζάμια. Έχω την μυρωδιά που κάνανε μία κόλλα. Επειδή δεν είχε καταφύγιο το σπίτι, πήγαμε στο σπίτι της γιαγιάς μου, της μητέρας της μαμάς, οικογένεια Φρανσές. Μείναμε για λίγο καιρό, γυρίσαμε στο σπίτι και ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε από την Θεσσαλονίκη. Το Γενάρη του 41 με ένα ταξί αποχαιρετήσαμε όλους και φτάσαμε εδώ στην Αθήνα σε ένα τοχείο που είναι δίπλα από Σταδίου και Κοραή. Όχι η πρώτη γωνία, το δεύτερο σπίτι. Ξενοδοχείο, αν θυμάμαι καλά, City. Εκεί ήταν πάρα πολλοί Εβραίοι. Μείναμε μέχρι τον Απρίλη. Τον Απρίλη που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, ήρθε ένας ξάδελφος της μαμάς μου και μας πήρε από το ξενοδοχείο. Είπε στον μπαμπά μου, είναι τρέλα να είσαι σε ένα ξενοδοχείο με τόσους Εβραίους. Και μας πήρε στο σπίτι του στη πλατεία Αμερικής. Εμείς σαν Ισπανοί υπήκοοι δεν είχαμε υποχρέωση να φοράμε το άστρο στο πέτο. Ο πατέρας μου δούλευε με έναν συνεργάτη του παλιό από τη Θεσσαλονίκη, το Στέλιο του Χατζηγεωργίου. Εγώ πήγαινα σχολείο, στα Νίπια, μία ήσυχη ζωή. Η ζωή μου εδώ διαισθανόμουν ότι ήταν περίεργα, γιατί εγώ μιλούσα μόνο γαλλικά και οι γονείς μου αποφάσισαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να μιλάω ελληνικά. Μου φέρανε μία δασκάλα η οποία μου έμαθε τα ελληνικά και έτσι μπόρεσα και πήγα σχολείο. Ήταν η ζωή μας. Εκείνο που θυμάμαι πάρα πολύ έντονο, πια
στην Αθήνα, γιατί από τη Θεσσαλονίκη δεν θυμάμαι τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα. Ήταν η τυπίνα και το πεινάω του κόσμου. Το πεινάω του κόσμου το έχω ακόμα στα αυτιά μου. Όταν νιαουρίζουν οι γάτες, εγώ ανατριχιάζω, γιατί μου θυμίζει εκείνο το ξεψυχισμένο πεινάω που λέγανε. Και η μαμά μου κατέβαζε ένα καλαθάκι, γιατί μέναμε στον Έκτο, εδώ, στην Κιλφόρδου. Είναι μία πάροδος της πλατείας Βικτωρίας. Κατέβαζε ένα καλαθάκι με ό,τι μπορούσε να δώσει. Πολλές φορές τους βρίσκαμε πεθαμένους. Αυτό έχει γραφτεί στο μυαλό μου. Δεν το ξεχνάω και δεν μπορώ να ξεχάσω τη κραυγή. Τη λέξη πεινάω. Έτσι ήταν φοβερό. Φύγαμε από το ξενοδοχείο, νοικιάσαμε ένα σπίτι στην Κιλφόρδου. Ήτανε μία γκαρσονιέρα στον έκτο όροφο. Είχε μία τεράστια βεράντα και άρχισε η πείνα. Δηλαδή θυμάμαι, είχαν απαγορεύσει οι Γερμανοί τα ραδιόφωνα. Ο πατέρας μου είχε πειράξει το ραδιόφωνο και έπιανε BBC. Ερχόταν ένας φίλος του, αυτός ήταν αξιωματικός, χωροφύλακας αξιωματικός. Και ακούγανε μαζί BBC, αλλά κλείνανε το φως. Και η μητέρα μου στο σκοτάδι προσπαθούσε να μεταΐσει τη σούπα του μπακάλι, η οποία δεν κατέβαινε από το φόβο που είχα, γιατί αντιλαμβανόμουν ότι δεν κάναμε κάτι σωστό, αυτό το ότι σβήναμε το φως, ακούγαν BBC, η φωνή του εκφωνητή. Πολλά βέβαια εκείνον δεν τα καταλάβαινα, αλλά αισθανόμουν τον φόβο. Μαρτίου του 44 μέναμε σε αυτό το σπίτι ο μπαμπάς, η μαμά και εγώ και ο αδελφός του μπαμπά μου. Εκεί κατά τα ξημερώματα μας χτύπησαν άγρια την πόρτα. Ο μπαμπάς μου κατάλαβε ότι δεν ήταν ο γαλατάς. Περίμενε για να ανοίξει, να φύγει ο αδελφός του από τη σκάλα υπηρεσίας, να ανέβει στη ταράτσα και από ταράτσα, ταράτσα έφυγε. Και εκείνος πήρε τον πρέσβη της Ισπανίας, τον Ντερομέρο, στο ιδιωτικό του τηλέφωνο και του είπε γαλλικά «με συλλαμβάνουν». Και τότε άνοιξε την πόρτα, μπήκε ο φαντάρος ο Γερμανός, ήταν ένας φαντάρος, ένας αξιωματικός και ένας σπιούνος, δεν ξέρω, ένας με πολιτικά, ο οποίος έδειξε και το πατέρα μου. Ο Γερμανός φαντάρος ξερίζωσε το τηλέφωνο. Ήτανε τότε ένα τηλέφωνο κρεμασμένο στο τοίχο. Το ξερίζωσε τελείως. Και πήραν τον μπαμπά μου και ο σπιούνος μας είπε «αύριο θα παρουσιαστείτε στη συναγωγή». Το βράδυ, εκείνο τα ξημέρωμα, η μαμά μου μάζεψε ό,τι είχε, χτύπησε τη γειτόνισσα δίπλα και τη στάδωσε. Είχε βρει ένα κομμάτι ξερό μπακαλιάρο και τον είχε να ξαλμυρίζει
και της το έδωσε. Ήτανε πολύ μεγάλο δώρο. Και το πρωί ήρθε η πρέσβυρα της Ισπανίας και πρότεινε στη μαμά μου να με αφήσει μαζί της για να μην εκτοπιστώ. Η μαμά μου δίστασε, δεν ήτανε πολύ σύμφωνη. Φτάνει στη συναγωγή, εκεί μείναμε μέσα στο αυτοκίνητο η μαμά μου και εγώ και η Έλενα Ντε Ρομέρο μπήκε στη συναγωγή, βρήκε τον μπαμπά μου. Ο πατέρας μου τη ρώτησε καλά. Οι Ισπανοί που φύγανε το 43 από τη Θεσσαλονίκη, τι έγιναν. Λέει, αυτοί μείνανε στο Μπέλσερ και από εκεί τους πήρε ο Φράνκο στην Ισπανία και επειδή δεν τους ήθελε στην Ισπανία, τους έστειλε στην Γκάζα, στη Μέση Ανατολή, στο μεγάλο στρατόπεδο εκτοπισμένων των Άγγλων. Από εκεί οι Άγγλοι τους διοχέτευσαν στη πόλη, ο παππούς, η γιαγιά, η προγιαγιά μου, η θεία του μπαμπά μου, πολλή οικογένεια. Μένανε σε ξενοδοχεία στο Τελαβίβ. Οπότε ο μπαμπάς μου είπε, γιατί να χωρίσω με την κόρη μου. Θα πάμε κι εμείς στην Γκάζα. Και έτσι μπήκα κι εγώ με τη μαμά στη συναγωγή. Από τη συναγωγή μας πήγα στο Χαϊδάρι. Ήταν μία τεράστια αίθουσα, καθόμασταν χάμο, δεν υπήρχε ούτε καθίσματα, ούτε κρεβάτια, τίποτα. Η σίτησής μας ήταν του Ερυθρού Σταυρού, κάτι κουτιά που μας δίναν. Εκεί ήρθε η πρέσβυρα της Ισπανίας μαζί με το καγκελάριο της πρεσβείας, το Πάτερ Ειρηναίο. Πήγε στη μαμά μου και της είπε ότι κοίταξε, έμαθαν οι Γερμανοί ότι κάποιες κυρίες κουβαλάνε χρυσό και κοσμήματα. Θα τις σκοτώσουν για να τα πάρουν. Κάνανε λοιπόν ένα κύκλο οι κυρίες με την κυρία Ντε Ρομέρο και τον Πάτερ Ειρηναίο στο κέντρο και αρχίζανε μέσα από ψωμιά που είχαν βγάλει τη ψύχα να βγάζουν κοσμήματα και χρήματα. Εκείνη τα κατέγραφε, τα έβαζε στη τσάντα της, τα φόρεσε. Ο Πάτερ Ειρηναίος είχε σηκώσει αυτό που φοράνε οι παπάδες και είχε τσέπες από κάτω και γέμισε τις τσέπες του. Βέβαια τα αποδώσανε όταν γυρίσαμε όλα. Και έφυγε αγέροχη, περνώντας ανάμεσα από τους Γερμανούς, που οι Γερμανοί κατάλαβαν τι γινότανε. Ήτανε μια πολύ θαραλέα γυναίκα. Εκεί μείναμε κάμποσες μέρες. Μαζευόντουσαν και άλλοι Εβραίοι που πιάνανε. Εκεί φέρανε την πεθερά μου, τη μέλουσα πεθερά μου. Χαϊδάρι, δεν θυμάμαι, φαντάζομαι με φορτηγά. Φτάσαμε στο σταθμό. Εκεί μας περίμενε πάλι το ζεύγος Ντε Ρομέρο. Ήμασταν μόνο ξένοι υπήκοοι σε ένα κομμάτι του σειρμού. Σε ένα άλλο κομμάτι του σειρμού, πιο μακρύ, ήταν άλλοι. Μας μοίρασαν κουτιά τρόφιμα
του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού. Εμένα η πρέσβυρα μου έδωσε και ένα μεγάλο σακούλι κουφέτα. Τότε όταν ήμουν μικρή τρελαινόμουν για κουφέτα. Και ανεβήκαμε στο τρένο. Στο τρένο έχω και εικόνες και μυρωδιά. Είχε απέσια μυρωδιά. Και γενικά όλη η ατμόσφαιρα του τρένου, ακόμα και σήμερα δεν σας κρύβω, ότι όταν πάω με τρένο στη Θεσσαλονίκη, με πολύ ζόρι πάω. Ο θόρυβος του τρένου, η μυρωδιά που έχει το τρένο, είναι κάτι που με αποθεί. Ήμασταν γύρω στα 100 άτομα σε ένα βαγόνι, χάμο, χωρίς παράθυρο, με μία μικρή, ένα φινιστρίνι, μια σχισμή ψηλά. Είχε τρία βαρέλια, ένα με νερό, ένα με απολυμαντικό, και ένα για τις ακαθαρσίες μας. Καταλαβαίνετε τι μυρωδιά υπήρχε. Το μόνο που θυμάμαι ότι έκλαιγα συνέχεια. Φοβόμουν πάρα πολύ, έκλαιγα συνέχεια, δεν έφευγα από την αγκαλιά της μαμάς μου, στην αγκαλιά του μπαμπά μου. Ο μόνος που κατάφερε να με απασχολήσει ήταν ένα νεαρό παιδί, 15 χρόνων. Ο πατέρας μου με έπαιρνε αγκαλιά, με έβαζε στο παράθυρο αυτό και μου έλεγε «Λόλα, πάρε ανάσες, βαθιές ανάσες». Το τρένο στη Βιέννη χωρίστηκε. Τα βαγόνια με τους ξένους υπηκόους κατευθύνθηκε στη Σαξονία, στο Μπέργκεν-Μπέλσεν. Τα βαγόνια με τους Έλληνες υπηκόους που είχαν συλληφθεί πήγανε στο Auschwitz και φτάσαμε στο Μπέργκεν-Μπέλσεν. Η μαμά μου με βούτυξε, με ανέβασε σε ένα τουβαράκι, φτάσαμε μύτη με μύτη και μου είπε στα γαλλικά «Εδώ θα κάνεις ό,τι σου λέω και δεν θα ρωτάς γιατί». Η φωνή της και ο τόνος της και η έκφρασή της με τρόμαξε τόσο πολύ που νομίζω ότι βουβάθηκα. Από εκεί μας πήραν οι Γερμανοί. Μας κάνανε μία ένεση στο στήθος. Νομίζω ότι κάναμε και ένα λουτρό. Δεν είμαι βεβαία. Ήμασταν χώρια οι γυναίκες και οι άντρες. Υπήρχε ένα ζευγάρι Εβραίων, ο κύριος και η κυρία Μπεναντών. Αυτός ήταν οδοντίατρος και είχε σπουδάσει τη Γερμανία, ήξεραν και οι δύο γερμανικά. Η κυρία μετέφραζε στις γυναίκες, ο κύριος μετέφραζε στους άντρες. Ήτανε και ο κάπο. Και μας πήγανε στο παράπηγμα. Ήταν ένας μεγάλος σκοτεινός χώρος, με δίπατα ή τρύπατα κρεβάτια. Τα παιδιά δεν είχαμε δικαίωμα κρεβάτι, κοιμόμασταν με τις μαμάδες. Αυτό βέβαια δεν με πείραζε εμένα καθόλου. Κοιμόμουνα με τη μαμά μου και ανάμεσα από μία πολύ φίλη της. Ο πατέρας μου ήταν σε άλλο παράπηγμα, όπου ήταν οι άντρες. Συγκοινωνούσαν αυτά τα παραπήγματα, τα δύο, με το υποτιθέμενο λουτρό. Δηλαδή είχε 2-3 νυπτήρες,
με παγωμένο νερό, τίποτα άλλο. Η τουαλέτα ήταν έξω στο γήπεδο, ένας χώρος σαν πισίνα, στο μέγεθος, με γύρω-γύρω ένα ράφι. Έπρεπε να έχεις μεγάλη ισορροπία για να κάτσεις στο ράφι. Θυμάμαι ότι η μαμά μου με κρατούσε. Με έβαζε και καθόμουν και με κρατούσε. Και γύρω-γύρω ήταν οι Γερμανοί με τα όπλα και τα σκυλιά. Ήμουνα τόσο φοβισμένη από την όψη των Γερμανών με τα σκυλιά. Τη φωνή της μαμάς μου, την απελπισία στο πρόσωπο όλων. Ο κόσμος έκλαιγε, είχε ιστερία. Ήτανε μια ατμόσφαιρα τόσο κακιά που το μόνο που θυμάμαι ήταν το φόβο. Ο φόβος ήταν το... Κάτι με έπνιγε. Η φωνή της μητέρας μου ήταν χαρακτηριστική, έτσι που μου είπε «Θα κάνεις αυτό που σου λέω και δεν θα ρωτάς γιατί». Ήταν πολύ έντονη. Κούρνιαζα εκεί πέρα. Το πρωί 5 η ώρα, νύχτα σχεδόν, μας βγάζαν έξω, έπρεπε να στοιχηθούμε, να μας μετρήσουν. Ποτέ δεν έβγαζε το σωστό νούμερο. Αυτό μπορούσε να κάνει μισή ώρα ή μπορεί να έκανε μια μισή ώρα μέσα στο κρύο. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήμασταν και κατάλληλα ντυμένοι. Μετά ερχόταν το γάλα. Το γάλα ήταν ένα νερό με λίγο γάλα και ένα κομμάτι ψωμί που ήταν το ψωμί όλης της ημέρας. Ο μπαμπάς μου ήταν επιφορτισμένος από τους ίδιους τους κατοίκους τους να μοιράσει τη σούπα, όχι από τους Γερμανούς. Οι ίδιοι οι κρατούμενοι τον επιφόρτισαν να μοιράσει τη σούπα. Και έχω ένα γράμμα μετά το στρατόπεδο, όταν ελευθερωθήκαμε, που τον ευχαριστούνε για τη δίκαιη μοιρασιά. Οι μεγάλοι παίρνανε μία κουτάλα, τα παιδιά παίρνανε μία μισή κουτάλα. Βέβαια, η σούπα ήταν ένα νερό όπου επέπλεαν φλούδες από πατάτα. Εάν ήσουν τυχερός, στη πατάτα είχε μείνει, στη φλούδα είχε μείνει λίγη πατάτα. Εγώ είχα ένα φιλαράκι της ίδιας ηλικίας. Ήμασταν τα μόνα παιδιά που οι γονείς τους αφήνανε να βγουν στο προάβλιο. Πρέπει να σας πω ότι μέσα υπήρχε μία σόμπα με ξύλα και οι περισσότεροι γονείς κρατούσαν τα παιδιά τους μέσα. Η μητέρα μου και η μητέρα του Λεωνικό πιστεύαν ότι το να βγούμε έξω να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα θα μας έκανε πολύ περισσότερο καλό. Βγαίναμε λοιπόν έξω, κόβαμε σταλακτίτες και τα κάναμε γλυφιτζούρια. Χαζεύαμε τα ποντίκια που βγαίνανε από το παράδειγμα. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Εγώ είχα και μία κούκλα που δεν μου την πήραν οι Γερμανοί. Μαζί μου αγκαλιά.
Ο πατέρας μου ήταν στο άλλο παράδειγμα. Βλεπόμασταν την ημέρα. Το βράδυ, 5 η ώρα, πάλι είχαμε απέλ, πάλι η ίδια διαδικασία και μας κλειδώναν μέσα. Κλείναν και τα φώτα και τελείωνε. Είναι αστείο. Οι κυρίες συζητούσαν συνταγές. Εγώ κάνω το στιφάδο έτσι, εγώ στα αλλιώς. Κουβεντιάζανε πολύ. Ύστερα εμένα με έστελνε, με φώναζαν όλες της μαμάς μου. Έλα εδώ στο κρεβάτι μου να ζεράνεις λίγο. Πηδούσα από κρεβάτι σε κρεβάτι και πήγαινε. Θυμάμαι η κυρία από κάτω, ήταν μια ηλικιωμένη κυρία και μου έλεγε «Μα μην πηδάς από το κρεβάτι, γιατί μου κουνάνε τα νεφρά». Και εγώ δεν καταλάβαινα, έλεγα «Τι λέει τώρα τούτη, ποια είναι τα νεφρά». Μα ήμουν πολύ μικρή, 6 χρόνων. 11 Νοεμβρίου έκλεισα τα 7 και η μητέρα μου σε ένα κομματάκι ψωμί έβαλε 7 σβησμένα σπίρτα και είχα και τούρτα. Και μου κάνανε δώρο, μια κυρία μου κάνε δώρο ένα κόκκινο μολύβι και μια άλλη κυρία μου δώσε ένα κομμάτι εφημερίδα. Και προσπαθούσανε με αυτή την εφημερίδα να μην ξεχάσω να διαβάζω. Γιατί πήγα μέχρι το Φεβρουάριο του 44 σχολείο. Μετά έφυγα. Οπότε δεν έμαθα να διαβάζω. Αν μπορούσε να γίνει καλά μόνος του, έχει καλός. Αν δεν πέθανε και τον βγάζαν έξω. Εγώ έπαθα ηλαρά, με πάρα πολύ πυρετό, με πείραξε στους πνεύμονες. Έχω έναν από τους 2 πνεύμονες, το μισό νεκρό. Αλλά πάρα πολλά παιδιά πεθάνανε από πείνα, από αρρώστιες. Άρχισε ο τύφος, η φυματίωση. Πολλοί πέθαναν από φυματίωση, από τύφο. Ο πατέρας μου αρρώστησε από τύφο. Καημένη μαμά μου δεν έτρωγε, σούρωνε το ζουμί και μοίραζε τις φλούδες στον μπαμπά μου και σε μένα. Ένα λιποθύμησε. Και μία φίλη της είχε ζήτησει μία κονσέρβα ελιές. Αυτοί οι φίλοι κοιμόμασταν μαζί. Πολλές φορές με στρίμωχνε σε μία γωνιά και μου είχαν μία ελιά στο στόμα. Και μου κλουνε το στόμα για να μην φανεί ότι μασάω. Είχε περισσέψει λοιπόν λίγο λάδι από αυτό το κουτί. Βούτυξε το ψωμί στο λάδι και το έβαλε στο στόμα της μαμάς μου. Και τη συνέφερε. Θυμάμαι παιδάκια που παίζαμε μαζί, ο Σαλαμονίκο και η Εμιλία. Πεθάνανε και τους βγάλανε έξω. Νεκρούς. Δεν τους μαζεύανε. Τον Οκτώβριο του 44 πέρασαν από μπροστά από τα συρβατοπλέγματά μας μία ομάδα γυναικών που ερχόντουσαν από το Auschwitz. Εκεί μέσα ήταν η μέλουσα πεθερά μου, ήταν η Μαργό, η Άννα Φρανκ με την αδελφή της. Αυτές μένανε στο διπλανό παράπηγμα και σε σκηνές. Τους φωνάζαμε αν ξέρανε συγγενείς μας που ήταν μαζί μας, αλλά δεν τους επέτρεπαν να μιλήσουν.
μέχρι τον Ιούνιο του 44, επειδή μας είχαν για ανταλλαγή με Γερμανούς. Μας δίνανε κάτι κουτιά του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού. Μόλις έγινε η απόβαση, σταμάτησαν. Σταμάτησαν τα κουτιά και το φαΐ ήταν ακόμα χειρότερο και ακόμα λιγότερο. Ακόμα και αυτοί του Auschwitz, όταν βρέθηκαν στο Bergen-Belsen, αναρωτηθήκανε γιατί το φαΐ ήταν τόσο λίγο. Το Bergen-Belsen ήταν το στρατόπεδο του αργού θανάτου. Ήταν ο θάνατος για της ασιτίας και της αρρώστιας. Γι' αυτό και πέθανε πάρα πολλοί κόσμος. Όταν ελευθερώθηκε το Bergen-Belsen στις 13 Απριλίου του 45, οι Άγγλοι βρήκανε 10.000 πτώματα. Ήτανε φρίκι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχα ένα δόντι χαλασμένο και πρίστηκα. Και ο κάπο, ο οποίος ήταν και ο δοντογιατρός της οικογένειάς μου, ζήτησε από τους Γερμανούς, με έβγαλε στο απέλ και με έδειξε ότι ήθελε μία τανάλια για να μου βγάλει το δόντι. Και του είπε, ο Γερμανός θα τη φέρει στο δικό μας οδοντογιατρείο. Και με πήρε έτρεμα. Ο κάπο, βλέποντας με να τρέμω από το φόβο, χωρίς τη μαμά και τον μπαμπά, μου έδειξε τα λουλούδια και είχε σκυλάκια. Και μου έδειξε, μου λέει, κοίταξε Λόλα πώς ανοίγουν το στόμα αυτά τα λουλούδια. Από τότε αυτά τα λουλούδια τα μισώ. Δεν μπορώ να τα... δεν τα θέλω. Με πήγε στο δοντογιατρείο, μου βγάλαν το δόντι και με γυρίσανε στο στρατόπεδο. Αυτό ήταν το μόνο που θυμάμαι, έτσι, διαφορετικό από το στρατόπεδο. Επίσης, η γιορτή του Κιπούρ, που δεν φάγαμε και ο κόσμος χτυπιότανε. Αυτό με φόβησε επίσης πολύ. Και μια άλλη φορά που ήμασταν στο Απέλ και ο Γερμανός ρώτησε τον πατέρα μου γιατί δεν μοίρασε το φαγητό. Και του είπε ο πατέρας μου ότι είχε μούχλα. Και ήρθε ο Γερμανός και του τράβηξε μια κλωτσιά και του έκανε μια τρύπα στο πόδι. Ο πατέρας μου πέρασε τα 100 όταν πέθανε. Η τρύπα ήταν ακόμα στο καλάμι. Ήταν ένας κύριος, ο οποίος κάθε βράδυ έβαζε γραβάτα, χτενιζόταν και έλεγε, παρότρινε τον κόσμο να κάνει το ίδιο για να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Εγώ πάλι είχα ένα φιόγκο. Πρέπει να σας πω ότι είχα πάρα πολλές ψήρες. Και η μητέρα μου με ένα ψαλίδι με κούρευε και με είχε αφήσει με πολύ λίγα μαλλιά. Παρότα όμως με ένα τσιμπιδάκι μου βάζε ένα φιόγκο. Έπρεπε να το βρέξω και να το κολλήσω στο τζάμι για να είναι το πρωί σιδερωμένο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν είδα μία κυρία η οποία είχε την έμεινο ρίση
το φόβο που πέρασα, νομίζοντας ότι την είχανε βύρει. Βέβαια, η κακουχία τη σταμάτησε αυτή. Ο οργανισμός αντέδρασε. Και αυτό ήταν ένα ευχάριστο μέσα στο δράμα που ζούσαμε. Πολύ ψήρα, πολύ βρώμα. Ένα βράδυ, ξημερώματα, ήρθαν οι Γερμανοί και διαλέξανε 10 γυναίκες. Δήθεν για μπάνιο. Μέσα σε αυτό ήταν και η μαμά. Ήθελα κι εγώ να πάω, η φίλη της όμως με έσφιξε χέρια και πόδια και μου βούλωσε και το στόμα για να μην ακουστεί ότι κλαίω και την πήραν τη μαμά. Κανένας δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ, καταλαβαίνετε. Όλοι φοβόμασταν ότι δεν θα γυρνούσανε. Μετά από κάμποση ώρα ακούσαμε ένα γαλλικό τραγούδι. Ερχόντουσαν πλημμένες. Ήταν ένα είδος καψόνι κι αυτό. Ψυχολογικός πόλεμος. Τον Απρίλιο του 45 μας ξαναβάλαν στα τρένα. Μας ανεβάσανε πάλι στα τρένα. Πέφτανε βόμβες όμως, υπήρχε πόλεμος. Και η μαμά μου με σκέπαζε με το σώμα της και ο μπαμπάς, ο οποίος είχε τύφο και δεν μπορούσε πολύ να κουνηθεί, σκέπαζε τη μαμά με το σώμα του και κάνανε έτσι μια σπηλιά για να, αν πέσει βόμβα, να σωθώ. Στο ύψος του Μαγδεμβούργου, της λίμνης του Μαγδεμβούργου, παράλληλα με τον Έλβα, το τρένο σταμάτησε. Βλέπαμε από τα μικρά παράθυρα ότι πετάξανε στα νερά τα διαβατήριά μας. Αυτό ήταν πολύ κακό σημάδι, γιατί σήμαινε ότι θα μας εξολόθρευαν. Δεν ξέρω τι έγινε και γιατί, βέβαια το έμαθα μετά. Ξάφνου οι Γερμανοί άρχισαν να φεύγουν. Μας άφησαν χωρίς φαΐ, χωρίς νερό και φύγανε. Μερικοί πιο θεραλέοι νέοι άνοιξαν μια πόρτα και μπόρεσαν μετά και ανοίξαν όλες τις πόρτες και μείναμε παράλληλα από το σειρμό. Βέβαια νερό είχε, γιατί ήταν το ποτάμι δίπλα, αλλά δεν είχαμε τρόφιμα. Αρχίζανε να ψάχνουν τα χωράφια, βρήκανε κάτι ραπάνια. Τα τρώγαμε στα στομάχια μας, δεν το σήκωνε. Και περιμέναμε. Και ξάφνου είδαμε τους πρώτους φαντάρους με τα κλαδιά στα κράνη. Ήταν οι πρώτοι Αμερικάνοι. Μόλις είδανε την κατάσταση φύγανε και μετά από λίγο ήρθα φορτηγά με υγειονομικό προσωπικό και τρόφιμα. Μας βάλα στη σειρά να μας καταγράψουν γιατί δεν είχαμε διαβατήρια πια. Από πού ήμασταν και σε ποιο στρατόπεδο ήμασταν όλα αυτά. Μας κάνανε DDT από την κορυφή μέχρι τα νύχια και μας δώσανε μία σούπα. Συλλάβανε και μερικούς Γερμανούς.
Θυμάμαι, ήμασταν πολύ περήφανοι. Πηγαίναμε τα πιτσιρίκια και τους βγάζαμε τη γλώσσα και κάναμε 1000 δυο ασχήμιες. Παίρναμε κάπως το αίμα μας πίσω. Και με τα πόδια, οι Αμερικανοί δεν είχανε, πολεμούσανε. Η μαμά μου έβαλε τον μπαμπά μου στον ώμο. Πρέπει να σας πω ότι η μαμά μου ήταν πολύ κοντούλα. Και ο μπαμπάς μου πάρα πολύ ψηλός. Και τον έσερνε. Και εγώ από δίπλα με ένα μπογαλάκι με τα λιγοστά πράγματα και την κούκλα. Και φτάσαμε στο Φαρσλέμπεν. Το Φαρσλέμπεν ήταν ένα χωριό γερμανικό. Οι Γερμανοί ήταν στα σπίτια τους. Ο Αμερικάνος στρατηγός ζήτησε από τον κοινοτάρχη να διαδεχτούν οι Γερμανοί τα γυναικόπαιδα της οικογένειας με παιδιά. Αυτός αρνήθηκε. Μόλις του εξηγήθηκε τις συνέπειες που θα είχε, το δέχτηκε. Και έτσι μας πήγανε σε ένα σπίτι, μπαμπά, η μαμά και εγώ, απ' έξω ένας Αμερικανός φρουρός. Μας δώσανε νερό ζεστό να πληθούμε. Σκεφτείτε, είχα να πληθώ από τις 24 Μαρτίου του 44 και ήμασταν Απρίλη του 45. Μας δώσανε φαγητό και τα κρεβάτια τους. Φεύγοντας το πρωί, η μαμά μου είδε στο τραπεζάκι, σε ένα τραπεζάκι, το ξύφος του Γερμανού ήταν αξιωματικός. Το πήρε και του είπε στα γαλλικά, οι νικητές παίρνουν τα όπλα των νικημένων. Πήρε το όπλο και φύγαμε. Μέχρι που πέθανε η μητέρα μου, το είχε στο σαλόνι της. Από το Φαρσλέμπεν φύγαμε και πήγαμε στο Ίρλεσλέμπεν. Εκεί είχαν αδειάσει τα σπίτια οι Γερμανοί και μας βάλανε σε σπίτια. Ο πατέρας μου πάλι μοίραζε φαγητό. Ήτανε στο ταχυδρομείο του χωριού και πηγαίναμε εκεί και παίρναμε ό,τι μας δίνανε οι Αμερικανοί. Εκεί πέθανε πολλής κόσμος. Από απελπισία, ξέρετε, αφέθηκε. Μέχρι στο στρατόπεδο κρατιόταν κατά κάποιο τρόπο. Όταν απελευθερωθήκαμε, πολλοί κόσμος αφέθηκε. Εκείνο που κάνανε οι Αμερικάνοι ήταν να δούνε, ήρθε ένας γιατρός, μας εξέτασε. Εμένα με βρήκε μομιοποιημένη. Και μας βάλανε από το Ίρλεσλέμπεν πάλι σε τρένα, αλλά ανοιχτά τρένα. Τρένα με παράθυρα. Τρένα με καθίσματα, επιβατικά τρένα. Και φτάσαμε στην Ολλανδία, αφού διασχίσαμε την κατεστραμμένη Γερμανία. Μάτια μου είχαμε πλώσει και έβλεπα την καταστροφή της Γερμανίας. Φτάσαμε στην Ολλανδία, κατέβηκαν οι Ολλανδοί υπήκοοι και μας δώσανε βέβαια γάλα οι Ολλανδοί. Από την Ολλανδία σταματήσε το τρένο στη Λιέγη. Καλοκαίρι πια, Ήρθαν τα καροτσάκια να μας πουλήσουν παγωτά. Λέμε, είμαστε πρόσφυγες, τι, δεν έχουμε χρήματα. Έφυγε ο παγωτατζής και έφυγε 10 καροτσάκια, τα οποία μας μοίρασαν τα παγωτά. Τα στομάχια μας όμως δεν σήκωναν παγωτά. Φτάσαμε στο πτωχοκομείο των Βρυξελών, όπου θα μέναμε όλοι άρρωστοι. Στις Βρυξέλλες πάλι μας κοίταξε γιατρός. Πάλι με βρήκε εμένα με ομοιοποιημένη και μου έδωσε
κάτι αμπούλες από αίμα, το οποίο μύριζε ψοφίμι. Γινότανε μια μάχη για να το πιω. Το Βέλγιο παπάς μου είχε συγγενείς. Είχε μια θεία και ξαδέλφια. Αυτοί μας βγάλαμε αμέσως από το πτωχοκομείο και μας νοικιάσανε ένα δωμάτιο σε ένα προάστιο. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού αυτού, όταν είδαν ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, είπανε το παιδάκι θα κοιμηθεί χώρια στο δωμάτιο της κόρης μας. Η κόρη τους είχε παντρευτεί. Η κυρία αυτή κατάφερνε το πρωί, με έβαζε στο κήπο να ταΐσω τα πουλιά και μου δίνει αυτό το φρικτό φάρμακο. Έπρεπε να ντυθώ, να ντυθούμε. Τότε μπήκε η ούνρα. Η ούνρα μας έδωσε κουπόνια για να πάμε να ντυθούμε. Εμένα μου φέφερε η ούνρα ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν είχα παπούτσια. Ήτανε τρία νούμερα μεγαλύτερα το παπούτσι. Η μαμά μου έβαλε κουρέλια στη μύτη, μπρος το μποτάκι, πίσω η Λόλα. Ήτανε δυσανάλογο. Και πήγαμε μετά σε ένα κατάστημα να πάρω παλτό. Είχα για παλτό μια κουβέρτα, μια τρύπα. Ανεβαίνοντας τις σκάλες βλέπω μια κούκλα με ένα θαλασσί παλτό, λέω της μαμάς μου, αυτό θέλω. Έλα όμως που τα κουπόνια που μας είχαν δώσει οι Αμερικάνοι ήταν για χλένι, για χακί παλτό. Της λέει η πολίτρια, δώστε μερικά χρήματα. Να μην πολυλογώ, ο διευθυντής, όταν είδε ότι ήμασταν πρόσφυγες, μου έδωσε το θαλασσί παλτό και φύγαμε χωρίς διαφορά. Από το Βέλγιο με Παρίσι, στη Λουτέτσια. Είμαστε στη Λουτέτσια. Εκεί ζούσανε τα αδέλφια του παππού. Μας πήραν στο σπίτι, μείναμε ένα βράδυ. Εκεί οι εικόνες μου άρχισαν να γίνονται ιστορίες, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά άρχισαν να διηγούνται όσα περάσαμε. Και όλες οι εικόνες που είχε στο μυαλό μου άρχισαν να συνδέονται. Από το Παρίσι μείναμε δύο μέρες, μας πήγανε στη Μασσαλία, σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί οι καλόγριες επέμεναν να πίνουμε τα παιδιά κόκκινο κρασί για να δυναμώσουμε. Από εκεί με ένα πλοίο εγγλέζικο, το Ασκάνια, πήγαμε στο Μπάρι. Στο φρικτό στρατόπεδο εκτοπισμένο του Μπάρι. Πάρα πολύ φτώχεια, πάρα πολλοίς κόσμος, φοβερή μιζέρια. Δεν υπήρχαν πλοία για να γυρίσουμε. Δεν ξέραμε καν πότε θα γυρίσουμε. Μπορούσαμε να φύγουμε από το στρατόπεδο, να πάμε. Πήγαμε ένα μεσημέρι, μας πήρε ο μπαμπάς. Γιατί στο Βέλγιο ο μπαμπάς μου δούλεψε με τα ξαδέλφια του και θέλανε και να μείνουμε στο Βέλγιο. Και με τα λίγα λεφτά που είχε μαζέψει, μας πήγε να φάμε έξω, να φάμε λίγο φαΐ κανονικό. Και πήραμε κοτόπουλο. Ήτανε τόσο ακριβό που ό,τι λεφτά είχε μαζέψει ο μπαμπάς, τα έδωσε. Και φεύγοντας μου έλεγε, κοτοπουλάκι, κοτοπουλάκι, δεν θα έχεις ξανά. Ξέρετε, οι γονείς μου δεν με χαϊδεύανε. Μου λέγανε τα πράγματα, δηλαδή, ξέρεις, τώρα δεν μπορούμε αυτό ή θα κάνουμε εκείνο. Και κάποια μέρα βρέθηκε ένα καράβι και ήρθαμε στο Πειραιά. Ήτανε 11 Σεπτεμβρίου του 45.
Πήραμε ένα ταξί, χωρίς να του πούμε βέβαια ότι δεν είχαμε λεφτά, και του είπαμε να μας πάει Λεοχάρους, όπου έμενε ο αδελφός του μπαμπά μου, αυτός που έφυγε από την Ταράτσα. Ανεβαίνοντας στην Κολοκοτρώνη, η μαμά μου τον βλέπει στο δρόμο. Σταματάει το ταξί, βγαίνουν όλοι, μαζεύεται κόσμος, αρχίζουν όλοι να φωνάζουν, εγώ αρχίζω και κλαίω. Πολυκοσμία, είχα γριέψει πάρα πολύ, είτε μου είναι ένα παιδί που το παραμικρό με φόβιζε. Κάποιος ειδοποίησε την θεία, ήρθε η θεία, με πήρε αγκαλιά να με πάει στο σπίτι, εγώ την κλώτσαγα γιατί με έπαιρνε από τον μπαμπά και τη μαμά. Τέλος πάντων με πάει στο σπίτι και με βάζει μπροστά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ένα τραπέζι και είχε το σπιτάκι της Χιονάτης με τους επτανάνους και βουβάθηκα. Σταμάτησα να κλαίω. Μείναμε στη Λεοχάρους μέχρι το Φεβρουάριο του 1946. Είχε έρθει, μέναμε εμείς οι τρεις, ο θείος και η θεία, πέντε. Είχε έρθει η προγιαγιά μου 100 χρόνων. Τα παιδιά της 80 τόσο, η θεία του μπαμπά μου. Είχε έρθει ο άλλος αδελφός του μπαμπά μου. Όλο το σπίτι ταράντσα. Ναι. Το διαμέρισμα της Γκυλφόρδο το είχε επιτάξει κάποια φίλη των Γερμανών. Βέβαια είχε βγει ένας νόμος όπου έλεγε ότι αυτοί που είχαν επιτάξει σπίτια έπρεπε να φύγουν. Και ο ιδιοκτήτης μας το ξανανίκιασε. Και έτσι το Φεβρουάριο του 1945 ξαναγυρίσαμε στην Γκυλφόρδο. Δεν είχαμε έπιπλα. Δεν είχαμε τίποτα. Έχω τη σκηνή στα μάτια μου που ο μπαμπάς έφερε κάτι να φάμε. Δεν θυμάμαι τι ήτανε. Σε μια λαδόκολα. Και κάτσαμε χάμω. Σταυροπόδι, οι τρεις. Μετά αποκτήσαμε τρία ράντσα, ένα τραπέζι και τέσσερις πολυθρόνες σκηνοθέτη. Το ραδιόφωνο που το πήγε, είχε κρύψει η πρεσβεία, μας το ξανάδωσε, το είχαμε χάμω. Και έτσι ζήσαμε μέχρι το 1955. Εγώ πήγαν αμέσως σχολείο. Ο Μπερζόν που ήταν τότε η αρχή, το πρώτο σχολείο πριν γίνει Μαΐτη, που ήταν εδώ στην πλατεία Αιγύπτου, όλα τα Εβραιόπουλα που είχε στο σχολείο τα προβίβασε. Και εγώ από πρώτη δημοτικού βρέθηκα τρίτη δημοτικού. Δεν ήξερα να διαβάζω, δεν ήξερα να γράφω. Μία δασκάλα καταπληκτική, την κυρία Μαντζαβίνου, η οποία δεν θέλησε να μου αρχίσει μεταναγνωστικό, είπε ένα παιδί που έχει τέτοιες εμπειρίες ζωής, δεν μπορώ να τις αρχίσω, Λόλα Παρτοτόπι. Και πήραμε το παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα. Εκεί μου μάθε ορθογραφία, αντιγραφή, γραμματική, μέχρι και αριθμητική. Βέβαια ο διευθυντής, ο Μπερζόν, όταν με πήγε την πρώτη μέρα στη τάξη, είπε στα παιδιά ότι ξέρετε αυτή η πρώην συμμαθητριά σας πέρασε αυτό και αυτό και αυτό. Και είπε ποιος θα της κάνει χώρο να κάτσει. Και ήταν ένα κοριτσάκι γεννατά, η οποία μου έκανε χώρο και έβγαλε από τη τσάντα της ένα γλυφιτζούρι. Δεν με ρωτήσανε, όχι. Δεν μιλούσα κιόλας εγώ πολύ. Δεν ήθελα, δεν έλεγα τα του στρατοπέδου. Και στο γυμνάσιο ακόμα, θυμάμαι μία φορά με είπε μία πιο μεγάλη τάξη, παλιοεβραία. Εκεί θυμώσα πάρα πολύ και πήγα στη διευθύντρια και της είπα ότι εγώ δεν δέχομαι να με πούνε παλιοεβραία.
Και την κάλεσε η διευθύντρια και της είπε, φαίνεται ότι δεν ξέρεις ιστορία. Και σαν τιμωρία της έδωσε να κάνει μία εργασία για το ολοκαύτωμα. Και της είπε ότι θα παρακαλέσεις τη Λόλα να σε βοηθήσει. Βέβαια τη βοήθησα και έκανε την εργασία, την οποία παρουσίασε σε όλο το... Γιατί το κολέγιο τότε ήταν να παρουσιάζεις το πρωί σε όλες τις μαθήτριες την εργασία σου. Και βέβαια οι καθηγήτριες μετά, επί μία εβδομάδα, κάθε πρωί, είχαν ένα θέμα για το ολοκαύτωμα. Και έγινε μία σοβαρή δουλειά. Βέβαια η κοπέλα αυτή την είχα πελάτησα μετά στη δουλειά μου. Και ήμασταν πολύ φίλες, έτσι είχαμε μια συμπάθεια. Σε να δεις πολύ λίγα βιώματα από τον εμφύλιο. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι βλέπαμε πάρα πολύ συχνά αυτόν τον αξιωματικό που άκουγε ο μπαμπάς μου το BBC. Τους βλέπαμε συχνά, αλλά φευγαλαία βιώματα. Ήτανε τόσο πολύ τα βιώματα, ξέρετε. Κάθε απόγευμα ερχόντουσαν φίλοι, συγγενείς και φίλοι που ήταν μαζί μας στο στρατόπεδο, στο σπίτι. Και αναμασούσανε τα του στρατοπέδου. Εμένα η ζωή μου ήταν το στρατόπεδο, οι αναμνήσεις. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει πιο έντονα από το στρατόπεδο? Ο φόβος. Ο φόβος, ακόμα και, πώς να σας πω, όταν σκέφτομαι το στρατόπεδο, αυτό το πράγμα, που, το φόβο που αισθανόμουν. Είχα φοβερούς εφιάλτες. Φοβερούς εφιάλτες. Έπρεπε να κοιμάμαι ανάμεσα από τον μπαμπά μου και τη μαμά μου με τα φώτα όλα αναμένα. Τότε υπήρχαν διακοπές ρεύματος, έτσι και κοβόταν το ρεύμα, ούρλιαζα. Εάν σας πω ότι όταν γεννήθηκε μία από τις εγγονές μου, η κόρη μου είχε πολύ δύσκολη γένα. Εκείνο το βράδυ όταν γύρισα στο σπίτι και κοιμήθηκα, ονειρεύτηκα ότι ήμουνα με τα 4 παιδιά της μεγάλης μου της κόρης και το νεογέννητο στην οδό Αθηνάς και είχα με μπλόκο οι Γερμανοί. Και φώναζε μες στον ύπνο, τρεχάτε, τρεχάτε, από εδώ, από με ξύπνησε ο άντρας μου. Μιλάω γιατί φοβάμαι ότι θα ξαναγίνει. Φοβάμαι ότι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν τι έγινε για να το σταματήσουν εν τη γενέση του. Γιατί βλέπω πάλι ένας, δεν ξέρω, μία άσχημη ατμόσφαιρα. Ενώ ήλπιζα ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα βλέπαμε άλλους πολέμους. Κι όμως βλέπετε συνέχεια. Να μάθουν ότι πρέπει να πολεμήσουν τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις αξίες του, τα πιστεύω του, να το σέβονται, να σέβονται τον συνάνθρωπο. Εμένα πολλές φορές με λένε φίλοι, πολλοί φίλοι, μου λέει εσύ είσαι διαφορετική. Μα γιατί είμαι διαφορετική, σε τι διαφέρομαι? Μόνο στη θρησκεία, σε τίποτα άλλο. Ελληνικά στο ίδιο σχολείο ήμασταν, στο ίδιο θρανείο καθόμασταν.
έχει ο άνθρωπος τη τάση να ξεχωρίζει. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Φοβερή σελίδα. Όταν βλέπω από την οικογένειά μου πως χάθηκαν. Όταν διαβάζω, ξέρετε, τώρα τελευταίος άνοιξα παλιά αρχεία και όταν διαβάζω πόσα άτομα χαθήκαν από την οικογένειά μας. Όταν έβλεπα την πεθερά μου, η οποία δεν συνήλθε, πέθανε 104 χρόνων, αλλά δεν είχε συνέλθει ποτέ από το χαμό του παιδιού της, που της το πήραν από τα χέρια. Η πεθερά μου ήταν Ελληνής υπήκος. Πρέπει να πω, να κάνω μια παρένθεση. Τα πεθερικά μου ήταν Πορτογάλοι υπήκοοι. Αλλά υπήρχε ένας νόμος, όπου αυτοί που θα κάνανε, του ελληνικού κράτους, αυτοί που θα κάνανε βιομηχανίες, έπρεπε να πάρουν την ελληνική υπηκότητα. Οπότε ο πεθερός μου από Πορτογάλος έγινε Έλληνας υπήκος. Στο πόλεμο και αυτοί κατέβηκαν από τη Θεσσαλονίκη, προσπάθησαν να κρυφτούν, φορούσαν το άστρο. Ο πεθερός μου κρύφτηκε σε έναν δικηγόρο Παπαχελά. Ο άντρας μου κρύφτηκε, ήταν ένα παλικαράκι 13 χρόνων, κρύφτηκε στην οικογένεια Κεφάλα της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας. Η πεθερά μου με τον μικρό τον Ερίκο των 9 χρόνων κρύφτηκε σε έναν γραμματέα της Ισπανικής Πρεσβείας. Εκεί την πρόδωσαν. Την πήγανε στη Μέρλιν, την ξυλοφόρτωσαν. Γράφει στα απομνημονεύματά της ότι τη δίρανε με σιδερένιες βέργες, τη σπάσαν τα δόντια και τη φοβέριζαν ότι θα κάνουν το ίδιο στον μικρό. Δεν το κάνανε. Τη φέραν στο Χαϊδάρι, ήταν ματωμένη και κούτσενε και πήγε στο Auschwitz. Φτάνοντας στο Auschwitz, εκεί που γινόταν η σελεξιόν, δηλαδή η διαλογή, το μικρό της τον πήραν από τα χέρια. Το στείλαν με τα γυναικόπαιδα. Ο μικρός τη ρώτησε, «Θα σε δω το βράδυ?» Και του είπε, «Βεβαίως», και δεν τον ξαναείδε. Η ίδια σώθηκε σαν διερμηνέας, γιατί ξέρε γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά. Και αυτό τη διευκόλυνε πολύ. Αυτό την έσωσε. Δεν συνήλθε όμως ποτέ. Πάντοτε είχε το μεράκι αυτό που δεν με αφήσαν να πάω με το παιδί μου. Καταρχήν ο τόπος που μένω, ο τόπος που ζω, που έχω φίλους. Κοιτάξτε, αν μου πείτε φύγε από την Ελλάδα, δεν θα μπορέσω. Δεν θα μπορέσω να αποχωριστώ τους φίλους που έχω. Οι φίλοι είναι ένα πολύ μεγάλο, πώς να πω, μία πολύ μεγάλη άγκυρα. Οι μυρωδιές, ο τρόπος ζωής. Πώς. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και δεν είναι τόσο οι συγγενείς όσο οι φίλοι. Είναι μεγάλο κεφάλαιο ο φίλος.